Dragon Ball Magic. Γιατί? Να. Γιατί κάποιος δεν λέει στο γέρο σκέψου? Σταμάτα, παίζεις ναρκωτικά. Παππού, σε παρακαλώ, ξόδεψε ένα μεσημέρι να σκεφτείς ονόματα. Είναι, λέει, με πολύ μεράκι ο Ντοριγιάμα, είναι πολύ προσεγμένη σειρά. Είναι, λέει, πιο αφοσιωμένος στο script από ότι ήταν στο Super και στις ταινίες, φανταστείτε. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τα επιτρέπουν όλα. Οκ, okay, ωραίος ο Ντοριγιάμα, οκ, okay, οι fans αγαπάμε Ντοριγιάμα και ό,τι θέλει σε όλα έχει δίκιο, ασχέτως αν τα τελευταία 100 χρόνια το μόνο που κάνει είναι να δίνει σημειώσεις. Το πιστεύεις ότι ακόμα υπάρχουν άτομα 2023 που πιστεύουν ότι το Σούπερ το έγραψε όλο το Ντοριγιάμα? Όχι. Και τώρα έδωσες ωραία πάσα. Γιατί συγκεκριμένα το Ντοριγιάμα, αυτό που έκανε ότι. Και αποδεικνύεται και στην καινούργια ταινία. Οι περισσότερες ιδέες ήταν από τον επικεφαλή του DB Room. IQ Yoku, Tsuhotse, Editor. Ο οποίος έδινε ιδέες fan service, δηλαδή βάλτε τον Gohan στο Super Hero, φέρετε τον Broly πίσω, ή επιστρέψτε τον Freeza, ή βάλτε την Gail να είναι σαν Broly. Ο Toriyama δεν έγραψε ουσιαστικά αυτά τα πράγματα, έγραψε απλά μια αρχή και ότι είπε θέλω να τελειώσει έτσι. Αυτός έδινε όλες τις ιδέες για τα ενδιάμεσα που βλέπαμε στο anime, δηλαδή κακός Goku, φέρετε τον Trunks. Να σπρώξουμε λίγο το Dragon Ball προς τη Δύση. Μπράβο. Και έτσι και γίνεται. Αν το δεις, οι ταινίες πάνε πιο πολύ καλά στην Αμερική παρά στην Ιαπωνία. Καλά, βοηθάει ότι δεν διαφημίζονται και στην Ιαπωνία. Όλη η φάση ήταν ότι ήθελε να δώσει νοσταλγία προς τη Δύση και φυσικά να κάνω μια παράφραση ενός βίντεο που έβλεπα. Όταν λέμε Δύση, εννοούμε τη Νότια Αμερική. Ενδιαφέρονται για το κομμάτι των Αμερικάνων οι οποίοι ξυπνάγανε και βλέπανε τον Gohan να γίνεται Super Saiyan 2 και από τότε τον θεοποίησανε. Έτσι έγινε όλη αυτή η διαφήμιση. Εντάξει, ο Trunks πιστεύω ήταν λογική απάντηση και επίσης ο Broly ήταν μια δυτική επιλογή. Είναι από τους πιο διάσημους κακούς ταινιών. Το manga το παρακολουθείς? Όχι στενά, αλλά ναι. Την ταινία την έχεις δει? Την ταινία, ναι. Το manga δεν έχει κάνει τίποτα. Η μόνη αλλαγή που έχουν πει, που έχει κάνει ο Γιωτάρο, είναι ότι στην ταινία μας λένε ότι ο Dr. Head του σχεδίασε τον Γκάμα 1 και Γκάμα 2 με βάση τους παλιούς σούπερ ήρωες. Στο μάγκα, επειδή υπάρχει ένα prequel arc με τον Goten και τον Trunks, οι οποίοι έχουν γίνει και καλά σαν Saiyaman, δεν θυμάμαι καν πώς τους αναφέρει ο Γιωτάρο, και επειδή ο Head τους είχε δει πριν δημιουργήσει τους Γκάμα 1 και 2, από αυτούς πήρε την ιδέα και έφτιαξε έτσι τον Γκάμα 1 και τον Γκάμα 2. Οπότε είναι ένα μικρό έτσι αστείο. Reference. Έχει ένα ωραίο easter egg, διότι όταν πολεμάνε το Cell Max, υποτίθεται ο Goten και ο Trunks είναι απροπόνητοι, αλλά επειδή ο Γκάμα 1 και ο Γκάμα 2 είναι βασισμένοι πάνω σε αυτούς, κάνουν πολύ εύκολα οι τέσσερις τους combo attacks. Παρόλο που ο επικεφαλής του Τιμπύρου, δεν θυμάμαι το όνομά του, συγγνώμη. IQ Yoku, ναι. Αναφέρει ιδέες στον Toriyama, δηλαδή που έχω φέρει το Cell πίσω. Μ' αρέσει που ο Toriyama κάνει και το δικό του, γιατί ο Toriyama, όσοι δεν ξέρετε, η αγαπημένη μορφή του Cell δεν είναι το perfect. Η αγαπημένη του είναι η δεύτερη για κάποιο λόγο. Και αποφάσισε ο Toriyama να κάνει έτσι το Cell. Και μου φάνηκε πολύ ιδιαίτερο το ότι ο Toriyama κάνει και δικά του πράγματα, αυτά που του αρέσει αυτού νου. Δηλαδή επιμένει σε πράγματα που του αρέσουν, δεν κάνει ακριβώς ό,τι του λένε. Αν και δεν έχουμε πραγματικά κάποια εξήγηση για το ποιος σκέφτηκε τον Cell Max, θα μου πεις πιθανότητα ο Toriyama γιατί έδωσε και το πρώτο του design. Ναι. Και δεν είχε κάποιον από πάνω του να του πει, δηλαδή, φέρε τον Cell στη συγκεκριμένη μορφή. Ο Toriyama πιστεύω ήθελε να κάνει κάτι πιο light-hearted με τον Piccolo. Ξέρουμε ότι ο Toriyama στην αρχή έγραψε μια ιστορία για τον Piccolo και μετά προσθέθηκαν ο Gohan και άλλες λεπτομέρειες. Τώρα να σου κάνω πάσα στο τι συνέβη από την ταινία και μετά. Βασικά, όχι ψέματα, από το Super και μετά. Μάντεψε τι γίνεται από το Super και μετά. Κάθε χρόνο βγαίνει Dragon Ball Super 2. Ποτέ, όντως. Κάθε χρόνο έχουμε κάποιον να βγαίνει, έναν leaker. Δεν τον μπερδεύετε με το leaker το ποτό. Που έχουν πηγές μέσα σε εταιρείες, πιθανότητα στην Toy, στη Suecia, δεν ξέρουμε πού. Κάποιον animator, κάποιον οποιονδήποτε, ο οποίος τους λέει μικρές πληροφορίες. Ξέραμε ότι μετά τον Broly υπήρχαν πληροφορίες ότι το προσωπικό της Toy είχε αρχίσει να κάνει σχέδια για Dragon Ball. Δηλαδή έπαιρνε animators και τους μάθαινε να ζωγραφίσουν Dragon Ball χαρακτήρες. Το οποίο έμεινε στην άκρη σύμφωνα με αυτά που ακούσαμε λόγω του Wano, ότι το Wano του έφαγε πάρα πολύ από την παραγωγή, συν το σημαντικότερο ότι έγινε μια τεράστια αλλαγή σε όλο το franchise των Digimon. Δηλαδή η αρχική ιδέα των Digimon ήταν να είναι μια σειρά, τελικά η σειρά ακυρώθηκε, βγήκαν ταινίες Try, μετά τις ταινίες Try ανακοινώθηκε ότι τελικά η σειρά θα βγει και θα είναι remake, και μετά το remake ήρθε και δεύτερη σειρά sequel,
αλλά στο κανονικό franchise sequel, όχι στο remake. Και τώρα έχουμε και μια σειρά ταινιών Digimon. Όλα αυτά φυσικά πήγαν πίσω την Toei, αλλά αυτό που ακουγόταν πάντα από πίσω ήταν ότι το Dragon Ball θα επιστρέψει με δύο τρόπους. Πρώτον, ότι το Dragon Ball θα επιστρέψει σαν web anime, χωρίς να εξηγούν τι είναι το web anime. Ουσιαστικά λέγανε το μόνο που ξέρουν ότι δεν θα παίζεται στην τηλεόραση και θα είναι προς streaming πλατφόρμες, που βγάζει νόημα διότι το streaming έχει ανέβει πάρα πολύ ακόμα και στην Ιαπωνία. Και δεύτερον, ότι δεν θα σταματήσουμε εκεί. Ότι το Dragon Ball θα επιστρέψει κάποια στιγμή αργότερα, ίσως το 25, με μια full σειρά, διότι η Toei και η Shueisha και όσοι σχετίζονται με το Dragon Ball θέλουν το Dragon Ball να υπάρχει στην τηλεόραση, διότι το Dragon Ball τους βγάζει πολλά λεφτά. Αλλά να κάνουμε ένα full transition. Dragon Ball Super. I think he's f***ing dumb. Άκυρο. Dragon Ball Magic. Είναι ό,τι πιο ανόητο έχω ακούσει ποτέ. Μπορεί και να είναι ανόητο, αλλά είναι και κουτό. Πάει το Super. Ναι, ναι, ακριβώς. Να αρχίσουμε με το πιο βασικό. Δεν έχει ούτε ζήτα, ούτε κάποιο γράμμα, ούτε το Super. Είναι απλό Dragon Ball. Και δεν ξέρω κατά πόσο ήσουν μέσα στο community, αλλά υπήρχε μερικούς μήνες πριν μία υπόνοια ότι η Toei θέλει να κάνει full remake του πρώτου Dragon Ball. Το έχω ακούσει αυτό, αλλά δεν το πίστευα. Εμένα μου έκανε εντύπωση. Καταρχήν θα ήταν πολύ έξυπνο να κάνει remake όλο το Dragon Ball. Να ήταν και κομμένες σκηνές, λιγότερα fights. Δεν χρειάζεται δηλαδή να κάνει μια σειρά που είναι 100 κάτι επεισόδια. Να την κάνει και εγώ 50 επεισόδια. Πάντως το Dragon Ball θα ήθελε ένα remake στυλ τη πρόσφατη σειρά που πήραμε του Dragon Quest. Ναι. Το Dino Daiboken, το οποίο ήταν πάνω από 100 επεισόδια και ήταν άψογο. Λοιπόν, το όνομα. Το όνομα μου φαίνεται λίγο παιδικό, να είμαι ειλικρινής. Δεν με τρελαίνει. Δεν με ενθουσιάζει πολύ, αλλά εντάξει, επειδή είμαι γνωστός τραμπουκουλάκης και εγώ, θα το δω. Το Dragon Ball Super, από άποψη ποιο κοινό προσπαθούσε να εξυπηρετήσει, δεν υπήρχε. Ήταν αχταρμάς. Έκανε fan service για μεγάλους, έκανε παιδικές σκηνές για παιδάκια, έβγαλε το αίμα για να μπει σε 9 το πρωί, αλλά ταυτόχρονα ήθελε και τη δράση. Ναι. Ήτανε περίεργη φάση. Έβλεπα προχθές, τώρα που το έπεσε στο επεισόδιο του 67, και η σειρά τι κάνει. Εκεί που ο Ζαμάσου του έχει σκοτώσει όλους και είναι το πιο δραματικό πράγμα που έχει δει, καπάκι σου πετάει αστεία σκηνή με το Ζένο. Φαντάσου, δηλαδή, γι' αυτό είναι σαν να απευθύνεται πιο πολύ στα παιδάκια, αλλά δεν θέλει να τους δείξει ότι έχουμε γράψει κάτι τόσο σκοτεινό. Η τάση να το προμοτάρουμε σε μικρότερα παιδιά δεν μπορώ να την καταλάβω, από την αλήθεια, διότι το Dragon Ball έχει δείξει ότι είναι αρκετά cool για μεγάλους, αλλά παρόλα αυτά μπορεί να το παρακολουθήσουν και παιδάκια. Δηλαδή, πρέπει να κερδίσει τους μεγάλους για να κερδίσει τα παιδιά, όχι να κερδίσει τα παιδιά για να κερδίσει μεγάλους. Αλλά είμαστε και στην εποχή όπου θέλουν να μπαφάρουν κόσμο, φρέσκο κόσμο μέσα στη σειρά, γι' αυτό προσπαθούν να κυνηγήσουν και τα παιδάκια. Γιατί, να είμαστε ειλικρινείς, το Super Hero δεν μπορούσε να το παρακολουθήσει ένα παιδάκι. Όσα ρίκαψε και να βάλει στην αρχή και να δείξει ότι οι χαρακτήρες πολεμάνε, δεν μπορεί ένα παιδί να κάτσει, να αφοσιωθεί σε μια σειρά που έχει 20 πλάσ χρόνια ιστορία από πίσω, με το ποιο είναι ο μικρό Γκόκου, ποιο είναι ο στρατό τη κόκκινη κορδέλα. Αυτά είναι για εμά του μεγαλύτερου. Αν και το έκαναν με ωραίο τρόπο. Και κάποιος άσχετος να μην έχει δει την ταινία, θεωρώ ότι κατάλαβε κάποια πράγματα. Δεν νομίζω ότι τα παιδιά στην εποχή μας μπορεί να νοιαστούν ναι, για πλοκές. Γι' αυτό και οι περισσότερες σειρές πια στην εποχή μας προσπαθούν να είναι όσο πιο επεισόδικ γίνεται. Δηλαδή, επεισόδιο τελειώνει η πλοκή, πάμε στο επόμενο, είναι σαν νέα αρχή. Δηλαδή, οι ίδιοι χαρακτήρες, απλά τα γεγονότα που γίνανε στο παρελθόν δεν μας ενδιαφέρουν. Αν μπορούμε και δύο να συμφωνήσουμε ότι το Dragon Ball Magic δεν είναι ωραίο όνομα. Ναι. Δεύτερο στοιχείο. Η πλοκή θα αφορά τον Γκόκου και τον Σιν, όπου θα γίνουν παιδιά εξαιτίας ενός δαίμονα και θα ταξιδεύουν από πλανήτη σε πλανήτη ώστε να τον βρουν. Επίσης, εντάξει, όσοι δεν το έχουν καταλάβει, vibes GT. Ναι. Δεν μπορούσαν να πούνε πιο GT. Δηλαδή, η πρώτη ατάκα όταν διάβασα αυτό ήταν να γράψω «Η Toy κάνει νέο GT». Κατά κάποιο τρόπο. Αν είμαστε τυπικοί και ακολουθήσουμε λίγο τα τυπικά του Toriyama, που ο Toriyama πήρε, έκανε remake τον Broly, ξαναφέρε πίσω το Φρίζα. Αυτό είναι ο Toriyama που δίνει την ιδέα του για το πώς θα έγραφε το GT. Που είχε πει σε μια συνέντευξή του παλιά ότι άμα είχε σκεφτεί την ιδέα τον Γκόκου να τον κάνει πάλι παιδί, ίσως να μην σταμάταγε τον Dragon Ball. Πάντως, αν όντως το να γίνει ο Γκόκου παιδί ήταν ιδέα του Toriyama και δεν ήταν πάλι του γνωστού άγνωστου, αναρωτιέμαι πόσο το Toriyama θα το χειριστεί. Θεωρώ πως θα πέσει το power level τώρα. Πλέον το power level που είναι ο Γκόκου είναι τόσο καταστροφικό σε σημείο να καταστρέφει και το σύμπαν. Οπότε θεωρώ ότι εφόσον γίνει παιδί θα μπορεί να πολεμάει και πιο low level χαρακτήρες από όλες τις πλανήτες. Δεν θέλω να το κρατήσω, αλλά πραγματικά είναι σημαντικό. Πώς θα μεταχειριστείς μια τέτοια κίνηση? Δηλαδή θα έχεις τον Γκόκου σαν παιδάκι να είναι στο base form και να πολεμάει με Kaioken και με το ξυλάκι του, ή θα έχεις τον Γκόκου όπως το GT που στο 5ο επεισόδιο μεταμορφώνεται σε Super Saiyan, μετά από λίγο Super Saiyan 3 και μετά 5ο form του 4. Γιατί είμαι σίγουρος
ότι όσο καλή και να είναι η σειρά, άμα αυτά που θα διαβάσουμε αργότερα είναι αλήθεια, ο κόσμος αρχίζει να τη βαριέται. Διότι δεν ξέρω κατά πόσο μπορείς να κρατήσεις ένα Dragon Ball μόνο με τον μικρούλι Γκόκου, χωρίς να βάλεις μέσα τον ενήλικο. Ακουγόμαστε λες και βλέπουμε το GT τα πρώτα 20 επεισόδια και αναρωτιόμαστε αν θα έρθει ποτέ τίποτα. Και μετά θα έρθει το 4. Πάντως έχει βγει μια θεωρία το ότι ίσως κάνουν μια καινούργια μορφή σαν το 4 για να έχουν ένα plan B ότι θα έχουμε και ένα μεγάλο Goku στον διάμεσο. Για να μην τις ξενερώσουν οι fans. Και επειδή ξέρω ότι σου αρέσουν πάρα πολύ τα GT references. Όχι. Ξέρουμε ότι θα μπουν νέοι χαρακτήρες και θα υπάρχουν δύο συγκεκριμένα οι οποίοι θα βοηθάνε τον Goku και το Shin. Και λέει ο Τσίλα και ο Λέμου. Θα είναι η Τσίλα ή και ο Λέμο, ή θα είναι η Παν και ο Τρανκς. Ταν ταν ταν. Πάντως αναγράφουν ότι θα είναι ένας άντρας με ένα σπαθί και ένα κορίτσι με πιστόλι, αλλά δεν ξέρω αν είναι τον άποδο. What? Να πάμε στα της παραγωγής. Το πρώτο καλό, αν είναι αλήθεια και αν θέλουμε να το πιστέψουμε. Character designer, Κατσουγιός είναι Κάτσουρου. Μόνο εγώ δεν με ενθουσιάζομαι, αλλά... Γιατί? Πρώτον, αντιλαμβάνεται τον Dragon Ball. Δεύτερον, κάνει ωραία loose designs χωρίς να παθαίνει αυτό που παθαίνει ο Σιντάνι που οι χαρακτήρες του καμιά φορά δεν μοιάζουν Dragon Ball. Τρίτον, ξέρει το franchise. Τέταρτον, είναι ο Nakatsuru. This is Nakatsuru, bro! Τον είδαμε στα Digimon, είδαμε το art του στα Digimon, είναι αψεγάδιαστο. Το animation του είναι solid, μια χαρά. Πού κολλίεσαι. Ήθελες κουμπότα, Ήθελα κουμπότα, αλλά ίσως θέλετε ότι δεν μ' άρεσε ο τρόπος που σου γράφει ο Nakatsuru. Δηλαδή, στο Battle of Gods το art του δεν μου άρεσε, ούτε στο Super. Κοίτα, τα designs του στο γιο Son Goku και οι φίλοι του επιστρέφουν, τα οποία τα επαναχρησιμοποίησαν και ξέρεις ποια σημεία είναι ζωγραφισμένα από αυτόν, είναι όμορφα. Του το δίνω. Δηλαδή, ακόμα και αν ο Γιαμαμούρο πήγε, άλλαξε τα shading, έκανε κάποιες αλλαγές στον Goku και στο Vegeta κυρίως. Τα υπόλοιπα designs ήταν πολύ solid. Και ο Gotenks του ήταν ωραίος και ο Gohan του είναι πάρα πολύ ωραίος. Ξέρει δηλαδή να ζωγραφίζει χαρακτήρες. Αντίθετα με τον Rest in Peace Yamamuro. Rest in Peace. Μόνο Hero τώρα. Αλλά δεν ξέρω, είμαι ενθουσιασμένος. Η δουλειά του δηλαδή ακόμα είναι πάρα πολύ καλή. Φαίνεται ότι πέρασε αυτό που είχε γίνει στο GT, που στο GT είχε αρχίσει και πλησίαζε στο στυλ του Yamamuro. Δηλαδή, highlights, μεγάλα σαγόνια, όλα τα πρόσωπα να δείχνουν ίδια. Ξαναγύρισε στο παλιό του στυλ. Εγώ καταρχήν χαίρομαι που πάνε και δοκιμάζουν άλλους character designers ξανά. Προφανώς θα ήταν ωραίο να είχαμε το Shintani, ασχέτως έχει ζει το art του Shintani, πώς έχει αλλάξει. Τώρα έχει αρχίσει και γίνεται λίγο σαν το στυλ του Yamamuro στα 90s. Δηλαδή πρόκειες μαλλιά, περισσότερη σκίαση. Το τελευταίο του promo art νομίζω έχει κάνει μια κάρτα στο Heroes του Godzilla Blue. Ήτανε τελείως διαφορετικό από ότι όλο του το art στο Broly. Πάντως παλιά λέγανε ότι ο Takahashi θα αναλάβει αυτός σε designer. Ναι, και εγώ το έχω ακούσει αυτό. Αν και είχα ακούσει πριν μήνες ότι δουλεύει πολύ στενά με το Production IG το studio σε κάτι μεγάλο. Δεν ξέρω τι είναι το μεγάλο, διότι ήδη το IG τελείωσε το Tengoku Daimakyo που αναμφισβήτητα πες να είναι το top σε animation anime του 2023. Μπορεί να τον δούμε, δεν ξέρω, στο Haikyuu, στην ταινία. Και φυσικά, σκηνοθεσία έχουμε την Άγια Κομάκη! Ναι! Αυτή δεν την ξέρω γιατί είναι πιο πολύ στο One Piece, εσείς τα ξέρω. Έπρεπε να την γουγκλάρω να καταλάβω, ούτε εγώ δεν είχα ιδέα ποια ήταν. Κι εγώ αυτό έπαθα. Ήταν σκηνοθέτης ολόκληρης της σειράς του One Piece για αρκετά επεισόδια, γύρω στα 800 κάτι. Ήταν assistant σκηνοθέτης στο Red, που αυτό είναι γαμάτο γιατί το Red ήταν ταινιάρα. Επίσης ήταν στην αγαπημένη σου σειρά, στο Γκέγκεν ο Κύταρο. Και ένα πάρα πολύ ωραίο στοιχείο είναι αυτό το οποίο εντάξει, μα το Θεό πιστεύω ότι θα είναι αλήθεια, ότι θα είναι ένας συνδυασμός 2D με CG όπως το... και θα κυνηγήσουν ένα Steel 90s όπως το Dragon Quest Dino Daiboken, οι περιπέτειες του Dai, όπου εντάξει, το έχω πει πολλές φορές, το Dragon Quest ήταν αυτό που θα ήθελα, είναι peak Dragon Ball για μένα. Αν κάνανε remake το Dragon Ball, το πρώτο θα ήθελα να ρίξω το Dragon Quest. Και χαίρομαι που γίνεται κάτι τέτοιο. Αν όντως είναι αλήθεια, γιατί να υπενθυμίσουμε κάτι, όλα αυτά είναι leaks. Δεν είναι ούτε confirmed, δεν είναι τίποτα. Και επίσης, ήδη έχουν βγει άτομα στο community, τα οποία ξέρουν την αλήθεια και έχουν πει ότι από αυτά τα στοιχεία που έχουμε, ένα καλό 40% μπορεί να είναι ψέματα. Ναι. Μετάφραση είναι ψέματα. Αν και εγώ ξέρεις που νομίζω ότι είναι το μεγάλο το ψέμα. Σε αυτό που θα πω τώρα, στο ότι θα είναι διαθέσιμο στις αρχές του 24, θα είναι 14 με 15 επεισόδια που θα κρατάνε 30 με 40 λεπτά. Δεν νομίζω. 40 λεπτά σερί Dragon Ball, δηλαδή και opening και ending να βάλεις, που βγάζει 3 λεπτά, τι θα γίνει τα υπόλοιπα 37 λεπτά. Ξύλο, ιστορία, τι θα μου έχει τον Goku να γυρνάει. Εκτός αν είναι τύπου του στυλ, κάνουν
ένα 30 λεπτό και μετά από 2 εβδομάδες επεισόδιο. Μεταξύ μας, εγώ σου λέω τώρα, θα βγουν 40 λεπτά επεισόδια Dragon Ball. Το πιστεύεις? Όχι. Και recap να κάνανε όλο το Dragon Ball. Πες, ας πούμε, ότι τώρα θα πει ότι σε 15 επεισόδια, 40 λεπτά, θα καλύψουμε όλο το Dragon Ball. Όπως τώρα που λένε, το έχεις δει, που ήταν να βγει ένα remake του Naruto. Ναι. Σε παρόμοιο στυλ, το οποίο έχει φάει delay λόγω παραγωγής. Δεν ξέρω τι, αν μπορούσαν σε 15-40 λεπτά να καλύψουν όλο τον Dragon Ball. Ή πώς θα το καλύπτανε χωρίς να, ξέρεις, να περνάνε γρήγορα plot points και να χάνεις όλο το νόημα. Εγώ δεν θέλω να είναι τίποτα full παιδικό, δηλαδή ο Goku είναι παιδάκι, αλλά φοράει κανένα μαγικό ρολογάκι και μεταμορφώνεται σε ενήλικο για να πολεμήσει. Έχεις δει όλα αυτά τα Discross και τα περίεργα Dragon Ball που βγήκαν, αυτά τα που δεν διαβάζει κανένας. Α, ναι, τα έχω δει. Τέτοιο δεν θέλω. Άμα θέλανε να κάνουν Dragon Ball με μικρό Goku, να κάνανε, να σου πω κάτι, Card Game Anime το Heroes. Αλλά εγώ απορώ, θα γίνει αναφορά στο manga ποτέ? Μόλις αντιλήφθηκα. Τι? Δεν θυμάμαι πώς λέγονται οι Mufang Bojack. Ούτε εγώ, δεν πειράζει. Μόνο τον Gas θυμάμαι, που ήταν ο πιο άκυρος κακός που έχω δει ζωή μου. Δηλαδή, δεν έχω δει πιο άκυρο εχθρό από αυτόν. Ο οποίος δεν έλεγε και να πεθάνει. Μία ψήλωσε, κατουρήθηκε, τη έφαγε, έγινε τέρας, έγινε ξανά okay, και έβαλε ρούχα, έγινε πάλι τέρας, μετά έγινε η μούμια. Αλλά εντάξει, στο τέλος είχαμε Black Freezer, όλα καλά. Ήρθε ο μαύρος. Λοιπόν, εγώ θα σου πω ένα άλλο πράγμα τώρα. Θα μου πεις τη γνώμη σου. Δεν θεωρείς άκυρο ντουο τον Goku με το Shin? Εγώ ξέρεις, θα προτιμούσα. Θα μ' άρεσε, αφόσον ήθελα να κάνουν αυτή την ιδέα, να το έκαναν με το ντουο Goku και Beerus. Εμένα θα μου άρεσε, γιατί ο Beerus ήδη φέρεται σαν παιδί. Αυτό είναι ωραία ιδέα. Εγώ είχα σκεφτεί άλλη. Εγώ είχα σκεφτεί ιδέα Goku με βασιλιά Κάιο. Αλλά θα ήθελα να το κάνουν full κωμικό. Δηλαδή, ο Goku να γυρνάει τον πλανήτη για να ξαναμεγαλώσει και αυτά, και ο Κάιο, δεν ξέρω, να εμπλουτίσει το ρεπερτόριό του με ανέκδοτα. Δηλαδή, μεγάλο κομμάτι της πλοκής να είναι ο Κάιο που να προσπαθεί να κάνει τους πάντες να γελάσουν. Το μόνο θετικό είναι ότι ο Goku δεν θα είναι με το Vegeta, γιατί όλες οι πλοκές πλέον είναι που είναι πάντα με το Vegeta. Περίμενε, διότι υπάρχει κάτι που κρατούσα μυστικό. Χίτ μας λες. Σύμφωνα με τα leaks, ξέρουμε ότι θα υπάρχουν και παλιοί χαρακτήρες που θα είναι στην ιστορία. Ναι, αλλά εγώ αυτό το παίρνω το ότι εντάξει, θα τους δείξουμε στα πρώτα επεισόδια από στο GT και μετά θα είμαστε πολύ explore. Δηλαδή θα εξαφανιστούν ότι δεν θα υπάρχει κανένα. Το μόνο που χαίρομαι είναι ότι με τον Goku, το GB, θα μπορεί να είναι πολύ δημιουργική στη μάχη αν όντως κρατήσουν και δεν του δίνουν Super Saiyan από τα πρώτα επεισόδια. Τον έχουν δηλαδή να πολεμάει base form και έχει το ξυλάκι του. Δηλαδή και πολεμάει με κολοτούμπες, με martial arts, με τέτοια. Πιστεύω θα είναι πολύ δημιουργικές οι μάχες. Και ειδικά στην εποχή μας, όπου έχουμε animation το οποίο εξυπηρετεί να έχει λίγες γραμμές, χαρακτήρες να είναι έτσι τσουποτή και να είναι ωραίοι, εύκολοι στην κίνηση, πιστεύω ότι επιτέλους ο Goku θα πάρει αυτό που του αξίζει. Γιατί μην ξεχνάμε ότι μία από τις πιο καλοσχεδιασμένες σκηνές σε κίνηση ever με τον GB Goku, θυμάσαι από ποιον είναι? Nakatsuru, bro! Dragon Ball, πήγα να πω πάλι Super. Dragon Ball Super Magic. Dragon Ball Magic. Έχεις ελπίδα? Να σου πω κάτι. Έχω. Είναι κάτι ιδιαίτερο, καινούριο. Μπορεί να είναι λίγο μπούρδες αυτά που λένε καμιά φορά, ότι το Ριάμα είναι πολύ στην πλοκή. Αλλά εγώ το πιστεύω ότι είναι. Γιατί μόνο αυτός θα γράφει τη βλακία. Έχει κι αυτός κάποιες φορές κάτι έτσι βλαμμένες ιδέες που τελικά καταλήγουν ωραίες. Όπως η επιστροφή του Μπρόλι, πολλοί κράζουν ότι θα το κάνουν λάθος και το κάνουν πολύ ωραίο. Εμένα προσωπικά μ' άρεσε το Super Hero, οπότε μ' άρεσε έτσι πως το έγραψε το Ριγιάμα. Έχω ελπίδες για τη σειρά. Δεν με τρελαίνει που έχουμε πάλι την ίδια πλοκή, αλλά θεωρώ πως το Ριγιάμα, εφόσον ξαναπαίρνει το GT, θεωρώ πως θα το κάνει καλύτερο. Δηλαδή θα έχουμε πιο ωραίους χαρακτήρες να θυμόμαστε τώρα, όταν πάνε να τις άλλες πλανήτες. Δηλαδή στο GT όλοι είναι αδιάφοροι στις αρχή. Εγώ προσωπικά δεν μου έχει μείνει κανένας ωραίος χαρακτήρας. Με έναν θυμάμαι που χόρευε. Θα είναι μια ωραία εμπειρία δηλαδή. Απλά θα είναι κάτι lighthearted, δεν θα είναι κάτι σοβαρό. Επίσης, να σημειώσω ότι η Toei, όταν κάνει lighthearted arcs, τα κάνει πιο επιτυχημένα. Βλέπε filler arcs στο Super. Το arc με τον Krillin που θέλει να γίνει πιο δυνατός, τον Gohan με την ταινία, το λατρεύω και το επεισόδιο με την Ban, που ο Goku την κρατά στα χέρια και λέει ότι δεν το πιστεύω ότι έχω γίνει παππούς. Είναι πολύ ωραία αυτές τις σκηνές. Πες και κάτι για να τελειώσουμε το επεισόδιο. Δεν ξέρω. When I popped off, then your girl gave me just a little bit of luck. Dough, baby, so cold, he from... Na 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 ta 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 na na na. And not here from Canada, bank or solo. I got nothing else that I can withdraw. Run off the door, I shine my...